φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος, είναι η ταπείνωση. Ας ακούσουμε και τον Κύριό μας ότι οι δαίμονες αποδιώκονται με την προσευχή και την νηστεία. Εάν θα μας φέρει λογισμούς ατόπους στην πνευματική μας εργασία ή ότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας, πρέπει να τον αντιπολεμούμε με την σωτήριον προσευχήν εσωτερικός μέσα στο νου μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε βοήθη. Και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώση της αληθείας, να διψά την συγχώρηση των αμαρτιών, να διψά την ειρήνη της συνειδήσεως, να διψά την χαράν την ουράνιον, να διψά τι η πιο ομορφότερη δίψα είναι η ένωση μετά του Ιησού Χριστού, να διψά την Θεία Κοινωνία, να διψά την απόκτηση των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερο εις την ουράνιον βασιλεία, πότε το γρηγορότερο θα απαλλαγεί από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τις τρύψεις, από τα βάσανα, από την κακία που βάσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας. Και τελικά να διψάει η ψυχή μας τη χαρά την αιώνιον, να διψά την ένωσή μας μετά του Θεού, για να ζήσουμε αιωνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γη? Αχ, αδελφοί μου, στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψης πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμαστε προσεκτικοί εις την εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα αυτά σαρετάς. Ας φροντίσουμε να γεμίσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας. Πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή. Να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγγεία είναι ενδυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετά. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε εις τα αγγεία είναι
η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φέρνει συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την θεία χάρη. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένει τη λαμπάδα όπως σε πέντε παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων, να λέγει «Κύριε, συγχώρησόν μου». Επίσης, πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους. Και μόνον τον εαυτόν σου, μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει. Να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακρόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του Θείου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί Χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αχθάντων μυστηρίων. Γίνονται Χριστοφόροι και εντός των αναπαύεται ο Θεός και χαρίζει εις αυτούς πάν αγαθών προσωτηρία. Ο άνθρωπος ο πιστός και ευσεβής, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε αντιξόρους περιστάσεις. Τίποτε δεν φοβηθεί, διότι η στήριξη των ελπίδων του εις τον Κύριον γίνεται πηγή δυνάμεως που αναμορφώνει και ολοκληρώνει τον εσωτερικό άνθρωπο και την κοινωνία ευεργετεί και την εξυγιένει. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Ο φόβος γεννάται από την πίστη. Η αρχή της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε εις την μελέτη των Θείων Λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον. Την Αγία Ζωή Του να εκλέξουμε ως παράδειγμα και όλες τις αρετές Του να μιμηθούμε. Η διδασκαλία του Ιησού είναι φως. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να κατανοήσει τη διδασκαλία του Κυρίου καθ' όλην αυτή την έκταση πρέπει να πιστεύει εις τον Ιησούν και οφείλει να τακτοποιεί την ζωή του σύμφωνα με την ζωή του Χριστού. Επίσης οφείλει να μετανοεί για κάθε παράβαση ειλικρινά. Είναι ματαιώτης η απόκτηση προσκέρων θησαυρών. Είναι ματαιώτης. Όταν η ψυχή αγαπά τον Θεό, ευρίσκει την ανάπαυση εκεί,
εις τον Θεόν και όχι εις τη ματαιότητα του κόσμου. Η ψυχή δεν αναπαύεται με το φρόνημα των κοσμικών, δηλαδή με τις πολυτέλειες, με τις αναπαύσεις, με την καλοπέραση. Δεν αναπαύεται η ψυχή εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους που τα έχουν όλα αυτά και δεν είναι αναπαυμένοι, δεν έχουν χαρά. Πρέπει λοιπόν για να βρούμε τη χαρά και την ανάπαυση η ψυχή μας να αγαπά τον Θεό. Για να αγαπήσεις τον Θεό, για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας, πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμον πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος εκ των κόπων του, από τον ίδρωτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμον πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός, δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη. Ο χριστιανός πρέπει να υπομένει κάθε αδικία από τους άλλους. Ο χριστιανός όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίον. Τότε γίνεται τέλειος. Τότε γίνεται ελεήμων. Τότε γίνεται άγιος. Θέλω, αγαπητοί μου αδελφοί, να ανοίξω το στόμα μου για να μιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης. Αλλά φοβούμε, όπως φοβείται εκείνος που θέλει να ομιλήσει περί Θεού, δι' ανθρωπίνων συλλογισμών. Η ταπεινοφροσύνη είναι στολή της θεότητας. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός μας, αυτή τη στολή εφόρεσε την ταπεινοφροσύνη και ήρθε και έζησε εδώ στη γη και συναναστράφη με τους ανθρώπους. Αυτό το ένδυμα φορούσε, το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης. Αυτή ήταν η στολή του. Όλη του η ζωή ήταν ταπείνωση. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη θεότητά του. Με την ταπείνωση εσκέπασε τη δόξα του. Όποιος από τους ανθρώπους ενδυθεί αυτή τη στολή της ταπεινοφροσύνης, αυτός ομοιούται με τον Ιησού. Διότι με την ταπείνωση ενδύεται αυτόν τον Ιησού. Των ταπεινών άνθρωπων, όπως μας είναι γνωστόν, τον αγαπούν όλοι. Των ταπεινών άνθρωπων τον προσκυνούν ως Άγιον. Τον ευλαβούνται όλοι, ακόμη και τα άγρια θηρία. Δεν τον ενοχλούν των ταπεινών. Δεν τον τρώγουν. Πόσα παραδείγματα Αγίων δεν έχουμε. Κάθε άνθρωπος, οτιδήποτε άνθρωπος και αν είναι,
κύμα ιδιαιτέρως στην ταπεινοφροσύνη. Τον ταπεινόν άνθρωπον ουδείς τον μισεί, ούτε τον επιποιητή, ούτε τον καταφρονεί, επειδή τον αγαπά ο Κύριος. Οι άνθρωποι αναπαύονται ιδιαιτέρως σε αυτούς που τους αγαπούν. Ο Κύριος αναπαύεται στους ταπεινούς. Δυστυχώς όμως, οι άνθρωποι δεν αγαπούν την ταπείνωση, δεν θέλουν να ταπεινωθούν, δεν θέλουν να ταπεινωθούν για να τους αγαπά ο Κύριος, αλλά αγαπούν οι άνθρωποι την υπερηφάνεια και γίνονται όμοιοι με τον Σατανά. Έχουμε πολλά θέματα να μιλήσουμε. Πάρα πολλά. Γι' αυτό θα έπρεπε ιδιαιτέρως να απασχολεί κάθε χριστιανόν. Ιδιαιτέρως. Η μοναδική του φροντίδα θα έπρεπε να είναι πάνω στα θέματα αυτά που θα πω. Περί Θεού. Τι γνωρίζουν σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί? Περί πίστεως. Τι πιστεύουν σήμερα οι άνθρωποι? Περί υπακοής. Πού υπακούν σήμερα οι άνθρωποι? Εις τον Θεόν ή εις τον διάβολο? Περί εργασίας. Πού εργάζονται σήμερα οι χριστιανοί? Εις τον αμπελώνα του Κυρίου ή εις τα έργα του διαβόλου? Έχουμε να μιλήσουμε περί λογισμών. Σήμερα οι λογισμοί του κάθε ανθρώπου, πού περιστρέφονται οι λογισμοί μας, τι σκεπτόμεθα, ο νους μας τι δουλειά κάνει, γιατί ο νους είναι μία από τις τρεις πηγές των λογισμών. Δηλαδή, η πρώτη πηγή είναι ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιον, που βάζει αγίους και ιερούς λογισμούς μέσα στο νου του ανθρώπου. Δεύτερη πηγή είναι ο διάβολος, ο οποίος έρχεται και σπίδει κι αυτός μέσα στο νου του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τους λογισμούς που είναι γνωστοί πώς παρουσιάζεται και πολλές φορές και ως άγγελος φωτός έρχεται και βρίσκει την ευκαιρία και σπίδει και τους ακαθάρτους λογισμούς και τους πονηρούς και τους βλασφήμους. Η δεύτερη πηγή ο διάβολος και η τρίτη είναι ο νους του ανθρώπου, ο ίδιος ο οποίος παράγει τους λογισμούς ή τους πονηρούς ή τους αγαθούς. Λοιπόν, σήμερα οι λογισμοί μας σε ποια πηγή αναπαύονται? Στη θεία, στη σατανική ή στην προσωπική μας? Και αν είναι προσωπική μας οι λογισμοί, πού περιστρέφονται? Γύρω από το Θεό, γύρω από τα έργα του Θεού ή γύρω από τα έργα του διαβόλου? Άλλο θέμα είναι η χαρά. Είναι η χαρά. Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν τη χαρά. Όλοι θέλουν να χαίρονται. Και ψάχνουν πολλοί άνθρωποι να βρουν τη χαρά εκεί που δεν υπάρχει. Άλλοι ψάχνουν στις ειδονές, άλλοι στα φαγοπότια, άλλοι στα γλέντια, άλλοι στα χρήματα, στα πορτοφόλια, άλλοι στην επίδειξη και σε χίλια δυο άλλα πράγματα ψάχνουν να βρουν τη χαρά. Μα όμως υπάρχει η χαρά μέσα σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει η χαρά μέσα στο πορτοφόλι, όσο γεμάτο κι αν είναι. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πορτοφόλια πολλά γεμάτα και εν τούτης χαρά δεν έχουν. Άλλο θέμα είναι η ειρήνη της ψυχής. Σήμερα υπάρχει ειρήνη? Δώστε μια ματιά στην κοινωνία. Πόλεμοι, κρίνες, δικαστήρια, φασαρίες, τιμούς, μαλώματα, μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες. Παντού υπάρχουν κρίνες και μαλώματα. Πού είναι η ειρήνη? Άλλο θέμα είναι η ευχή. Ποιος εύχεται και ποιος προσεύχεται σήμερα? Άλλο θέμα είναι ο χρόνος,
τη ζωή μας που μας ερώθηκε από τον Θεό και δυστυχώς ο χρόνος παρέχεται άκαρπος και ανεκμετάλλευτος. Έχουμε πολλά θέματα να μιλήσουμε. Περί επιθυμίας, περί θυμού, περί προαιρέσεως, περί υπομονής, περί περιτολογίας, που δυστυχώς σήμερα η περισσότερη ζωή περνά με λόγια περιτά. Περί αμελίας, περί φθόνου, περί απελπισίας, περί σιωπής, περί εξετάσεων που δίδομαι. Γιατί η κάθε μέρα που περνά, ο άνθρωπος δίδει και εξετάσεις. Κάθεται στο σκαμνί και γράφει. Τι έγραψε σήμερα στην κόλα σου, τι έργα αματωλά, τι έργα αγαθά. Θα δώσεις εξετάσεις ή μάλλον δίδεις κάθε μέρα εξετάσεις. Και μια μέρα όταν τελειώσει ο χρόνος, θα μαζευτούν τα χαρτάκια που γράψαμε στο θρανίο μας και θα εξεταστούν από τον καθηγητή και αλλήμονό μας αν μέσα εκεί είναι γραμμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το θέμα της σωτηρίας μας. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι η γενεσιουργός, η αιτία του σύμματος. Ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μπορεί να φτιάξει διαλόγου μια καινούργια γη, ένα καινούργιο ήλιο, αμέσως, χωρίς υλικά. Αυτή είναι η παντοδυναμία του Θεού. Και μην πει κανείς ποιος έκανε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγέννητος, είναι άναρχος, δεν έχει αρχή. Αρχή, τι σημαίνει, δεν υπάρχει αρχή. Δηλαδή, αν θα λέγαμε, η γης αυτή που είναι ορούμενη σήμερα και στέκεται στον αέρα και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της, αν ο Θεός την άφηνε ελεύθερη, να πέφτει κάτω, στο χάος, στην άβυση, να πέφτει συνεχώς. Πού θα σταματήσει, πού θα έφτανε, υπάρχει άκρη, θα έπεφτε αιωνίως, κάτω, 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 θα έπεφτε συνέχεια και ξέρετε με τι μεγάλη ταχύτητα θα έτρεγε από το βάρος αυτό το πολύ έχει και θα έπεφτε συνεχώς, αλλά χωρίς ποτέ μα ποτέ να δει άκρη, γιατί δεν υπάρχει άκρη, δεν υπάρχει αρχή. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι άναρχος και κατοικεί παντού. Είναι πανταχού παρόν και κάτω εκεί στα μέρη αυτά της αβύσσου και πάνω και δεξιά και αριστερά σε αυτό το μέγα και τεράστιο χάος υπάρχει ο Θεός παντού. Ας προσέξουμε, γιατί και η προσοχή είναι μια από τις μεγάλες αρετές και πρέπει κάθε ψυχή, κάθε χριστιανός, κάθε άνθρωπος να προσέχει, διότι σε αυτόν τον κόσμο δίδομαι εξετάσεις όπως είπα και να μην βρεθούμε μπλεγμένοι στα δίχτυα του διαβόλου, διότι η μεν παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρη, η μέλουσα είναι αθάνατη. Δεν τελειώνει ποτέ. Θα ζούμε και αιωνίως. Ή στη χαρά ή στο σκοτάδι μαζί με τους διαβόλους. Εύχομαι από καρδίας ο Θεός να αξιώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν με τα χαράς τα λόγια του Ευαγγελίου που το Ευαγγέλιο γράφτηκε για μας, για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να μην απολυστεί ουδής και όλοι μαζί να βρεθούμε στην ουράνια βασιλεία του, να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε μαζί με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους. Αμήν. Εύχομαι από καρδίας ο Θεός να σας ευλογεί και να σας παιδαγωγεί και να σας δίδει δύναμη ποτέ να μην οπισθοδρομήσετε αλλά να προχωρείτε εις ανωτέραν πνευματική πρόοδο. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας εις όλη σας τη ζωή. Αμήν. 24 καμπάνες και χτυπά ένας.
εκτός από τα ξύλα, εκτός από τα σήμερα. Αυτά γίνονται στις γιορτές, όλα όπως είδατε. Επίσης τα νερά είναι εδώ της μονής που τρέχουν άφθονα και ποτίζουν τα περιβόλια και τα δέντρα. Πλούσια τα αγαθά του Θεού. Δοξασμένο να είναι το Πανάγιο όνομά του για όλα του τα αγαθά. Ευχηθείτε να μας αξιώσει ο Θεός όλους μαζί να τον υμνούμεν και να τον δοξάζομεν εις τη αιώνα. Αμήν. Αμήν. Αμήν.